την ώρα που το Roots Race συνεχίζει να πλέει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και οι κυρώσεις των Ευρωπαίων παραμένουν στο τραπέζι, ο Ταγί Περντογάν πάνω από το γεωτρύπανο Φατίχ βάζει στο στόχαστρο πλέον ευθέως και την Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλώντας ότι θα την τελειώσει. Avrupa Birliği'nin bu konuda Yunanistan ve Rum kesiminin adeta esiri haline gelmiş olması en çok kendisine zarar veriyor. Ülkemize bugüne kadar savunduğu tüm değerleri hiçe sayma pahasına uyguladığı çifte standart sebebiyle Avrupa Birliği'nin güvenilirliği zaten azalmıştı. Şayet halihazırdaki tartışmalarda Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır. Λίγο νωρίτερα η Αθήνα έστελνε νέο μήνυμα στην Άγκυρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηρότερων κυρώσεων ακόμη και πριν το Δεκέμβριο. Εξαρτάται από τη στάση της Τουρκίας το πόσο πιο σκληρά θα μπορούσαν να κινηθούν οι Ευρωπαίοι απέναντι στην προκλητικότητά της, όχι μέχρι το Δεκέμβριο, αλλά ίσως και νωρίτερα. Στο ίδιο κλίμα και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, ο οποίος με συνέντευξή του στην καθημερινή της Κυριακής χαρακτηρίζει κακή εξέλιξη την έξοδο του όρου Τσρέις. Είναι στο χέρι της Τουρκίας να συμφωνήσει και το Δεκέμβριο πρέπει να αποφασίσουμε. Η Ευρώπη, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ένα μεγάλο καράβι το οποίο στρίβει δύσκολα, αλλά όταν στρίψει παίρνει πορεία. Και θα στρίψει, κύριε Αυτιά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι Τούρκοι, ωστόσο, επιμένουν να δυναμητίζουν το κλίμα και με αφορμή το ταξίδι του Νίκου Δένδια στην Αρμενία επιχείρησαν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι προκαλεί εντάσεις και προκαλώντας τη σκληρή απάντηση της ελληνικής πλευράς. Οι εκφράσεις και οι ισχυρισμοί που εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας για τη χώρα μας κατά την επίσκεψή του στην Αρμενία αποτελούν απόδειξη ότι η Ελλάδα προτιμά την πολιτική της έντασης και της κλιμάκωσης αντί της καλής γειτονίας με την Τουρκία, του διαλόγου και της συνεργασίας. Οι σπασμωδικές αντιδράσεις της Τουρκίας σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Αρμενία και το Ιράκ. Το μόνο που κάνουν είναι να αναδεικνύουν διεθνώς το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η συνεπία των δικών της επιλογών. Όσο για τον εξωφρενικό ισχυρισμό της ότι αποτελεί κοινό παρονομαστή για τη λύση όλων των προβλημάτων στην περιοχή, θα ήταν σκόπιμο να τον επιβεβαιώσει με τις χώρες της περιοχής που μάλλον ως κοινό παρονομαστή των προβλημάτων τους την αισθάνονται. Το βήμα της Κυριακής αποκαλύπτει τα λεγόμενα πρωτόκολλα του Βερολίνου και πληροφορίες για τις συνομιλίες με πρωτοβουλία της Γερμανικής Προεδρίας, όπου επιχειρήθηκε Αθήνα και Άγκυρα να φτάσουν κοντά στην επανεκκίνηση των διερευνητικών συνομιλιών, που όμως ναυάγησαν με ευθύνη της Τουρκίας. Το πρώτο πρωτόκολλο του περασμένου Ιουλίου όριζε ότι οι διερευνητικές συνομιλίες θα είχαν αντικείμενο την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο όρος όμως ότι οι δύο πλευρές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών θα απήχαν από οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πεδίο των υδρογοναθράκων στις επίμαχες περιοχές έκανε την Άγκυρα να τορπιλήσει την προσπάθεια και να ακολουθήσει η ένταση και οι προκλήσεις των ναύτεξ. Η δεύτερη προσπάθεια τον Σεπτέμβριο για συμφωνία γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης των εκπροσώπων Γερμανίας, Ελλάδας και Τουρκίας Χέκερ, Σουρανή, Καλίν, από την οποία προέκυψε το δεύτερο πρωτόκολλο του Βερολίνου και αναφέρει ότι Ελλάδα και Τουρκία δεσμεύονται για την ειρηνική επίλυση των διαφορών τους με βάση το διεθνές δίκαιο. Καθοριστικό σημείο εκείνο που αναφέρει ότι Αθήνα και Άγκυρα θα εργαστούν για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος ώστε να πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οι πολιτικές διαβουλεύσεις έως το τέλος του έτους. Για το ρόλο της Τουρκίας μίλησε σε συνέντευξή του στον Sky και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο αναλυτής της Jerusalem Post, Seth Franzman. We've learned that Turkey basically uses the NAVTEX and the other crises to kind of blackmail a bunch of countries. So basically what they do is they lure countries like Greece or even Israel or other countries in to pretend that they want to negotiate. But their whole thing is a kind of cyclical attempt to always keep provoking. And I think until they're confronted with a serious consequence, they will just keep playing this game. Οι παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας απασχόλησαν και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάικ Πομπέο. Αυτή τη στιγμή η μόνη που μπορεί να μιλήσει με τον κύριο Ερντογάν και να σταλούν κάποια συγκεκριμένα μηνύματα είναι από πλευράς Γερμανίας, είναι από πλευράς της καγκελαρίου της Γερμανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτή την γερμανική, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, πρωτοβουλία.
στέλνουν μηνύματα προς την Τουρκία, αντιλαμβάνεστε την έντονη τους ανησυχία, ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδος, αφού μιλάμε για δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσαν και οι πρώτες δοκιμές του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 στη συνόπη της Τουρκίας, οθώντας το State Department να προειδοποιήσει με σοβαρές συνέπειες. Πάμε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Μανώλη Κωστή. Μανώλη, καλησπέρα. Για να δούμε περισσότερα για αυτό το προκλητικό σόου Ερντογάν νωρίτερα πάνω στο γεωτρύπανο Φατίχ. Ναι, ο Τούρκος Πρόεδρος σήμερα το απόγευμα πήγε στο Φατίχ που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα. Πραγματοποιεί γεωτρήσεις εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Γιατί πήγε? Για να ξανανακοινώσει ένα νέο κοίτασμα που σύμφωνα πάντα με την Τουρκία βρήκε στη Μαύρη Θάλασσα. Περίπου 80 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Δηλαδή, συνολικά μαζί με, την προηγούμενη ανακοίνωση, η Τουρκία λέει ότι βρήκε περίπου 400 δισεκατομμύρια κυβικά. Όμως, αυτό το σχόλιο ήταν θα είναι δικό πρόγραμμα. Μου, Μανώλη. Αν βουλιάξει λίγο παραπάνω τουρκική λίρα, θα βρει άλλα 400 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, θα το κάνει, νομίζω. Όμως αυτό που έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος ήταν ουσιαστικά απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι ανακοίνωση έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε με το δικό του τρόπο, με τη δική του ερμηνεία. Και ποια είναι η δική του ερμηνεία? Ότι θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς εμάς, αυτό είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, θα διαλυθείτε. Διότι διαβάζοντας τις δηλώσεις του από τις σημειώσεις μου, λέει ότι δεν θα δεχθούμε εκφοβισμούς και παιχνίδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά χωρίς εμάς. Δεν θα μπορέσει να κάνει το διαμοιρασμό των φυσικών πόρων. Και βεβαίως αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση, και το τονίζω αυτό, είναι έβαλε και την Αγγλία μέσα στις δηλώσεις του. Είπε ότι χωρίς την Αγγλία και χωρίς την Τουρκία ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να παίξει το ρόλο που θέλει να παίξει και βεβαίως θα διαλυθεί. Είναι δηλώσεις οι οποίες δεν περιμέναμε να είναι τόσο σκληρές. Βεβαίως ανακοίνωσε ότι θα πει για την Ανατολική Μεσόγειο ότι θα κάνει γεωτρήσεις όπως και στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό το περίμεναν όλοι. Ότι θα επιτεθεί με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη, λέγοντας ότι χωρίς την Τουρκία δεν έχει ούτε λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μας προκάλεσε εντύπωση. Επίσης, άλλο που μας προκάλεσε εντύπωση είναι αυτό που είπε. Για να πετύχει η Τουρκία τον αγώνα της μαζί με τη διπλωματία, είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις. Και όταν λέει ο Ερντογάν δυνάμεις, εννοεί πολιτικές και στρατιωτικές, εκτός από τη διπλωματία. Και αυτό προκαλεί εντύπωση. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι είχε να γίνει? Αυτό το είπαμε, το Φατίχ στη Μαύρη Θάλασσα. Το Roots Race είναι εκεί που είναι. Το Βαρβαρός νοτιοδυτικά της Κύπρου. Αυτό που μένει είναι το Γιαβούς. Το γεωτρύπανο της Τουρκίας που είναι αραγμένο, αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τάσουτζου της νότιας Τουρκίας. Και ο Ερντογάν έχει ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μόλις ολοκληρωθεί η συντήρηση του πλοίου θα ξεκινήσει γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ερώτημα είναι σε ποιο σημείο. Εκεί που βρίσκεται τον Μπαρμπαρός ή εκεί που βρίσκεται το Roots Race. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα που έθεσε στο τέλος Μανώλη Κωστίδη. Πού θα πάει το Γιαβούς? Διότι το ένα σενάριο είναι το Roots Race να συνεχίσει τον πλούτο στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά. Το δεύτερο σενάριο είναι να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα οι Τούρκοι και να φέρουν εκεί και το Γιαβούς. Και εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Πάντως, εγώ θα επισημάνω ότι την επομένη του νέου μηνύματος των Ευρωπαίων ηγετών προς την Άγκυρα και της απόλυτης καταδίκης των μονομερών προκλητικών ενεργειών με το Roots Race και τα Βαρόσια, η απάντηση του Ερντογάν ήταν ότι αν δεν κάνετε αυτό που λέμε εμείς, θα διαλυθείτε. Αυτό είπε ο Ερντογάν. Απασφάλισε. Το τερμάτισε. Και δεν θα μπορέσετε, αυτό λέει στους Ευρωπαίους ηγέτες, να παίξετε το ρόλο του διαμοιρασμού του φυσικού πλούτου της Ανατολικής Μεσόγειου. Ουσιαστικά λέει δεν θα έχετε ρόλο χωρίς την Τουρκία. Μανώλη Κωστίδη, σε ευχαριστούμε και αξίζει να δούμε ένα ακόμα απόσπασμα από αυτή ακριβώς την απειλή, κυρίες και κύριοι, του Ερντογάν, ότι αν δεν υποκύψει στους εκβιασμούς της Τουρκίας, θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Irkçılık ve İslam düşmanlığı bataklığında çırpınan İngiltere'nin ayrılmasıyla güç kaybeden Avrupa Birliği, doğal kaynakların adil bölüşümü konusunda devre dışı kalmasının yükünü taşıyamaz. Biz her şeye rağmen Avrupa ile kadim tarihi geçmişe sahip siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi geliştirerek sürdürmekten yanayız. Burada cevap bekleyen tek soru Avrupa Birliği'nin bunu isteyip istemediğidir.